Καλησπέρα κύριε Σισαμάκη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα κύριε Βακεθιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και νομίζουμε ότι μόλις επιστρέψατε, μόλις πατήσατε ελληνικό έδαφος, έτσι. Σωστά, στο αεροδρόμιο, βρίσκομαι στην Αθήνα. Ναι, ναι, επειδή ακούμε τις ανακοινώσεις λίγο από πίσω, από Ιταλία, από Ισπανία, συγγνώμη. Από Ισπανία. Με μία ωραία αφορμή για την οποία θα θέλαμε να μας μιλήσετε. Έχει να κάνει με την Αγία Τριάδα. Ναι. Και θέλουμε να ακούσουμε νεότερα καλά νέα για αυτή την περιοχή της πόλης μας. Καταρχάς θα σας πω, ήταν το τελικό συνέδριο, τελική συνάντηση ουσιαστικά του προγράμματος Καιρός, όπως λέγεται, όπως ονομάστηκε. Και ονομάστηκε Καιρός από την ελληνική λέξη καιρός, όχι όμως με την έννοια ότι είναι καιρός τώρα, είναι τώρα ο καιρός, με αυτή την έννοια. Τώρα είναι ο καιρός να σχεδιάσουμε τα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Με το τώρα, είναι καιρός, με αυτή την έννοια ονομάστηκε Καιρός, στο πλαίσιο του URBAC, τα οποία είναι προγράμματα που αφορούν κυρίως σε σχεδιασμό και όχι σε μεγάλα έργα μαζικής μεγάλης κλίμακας, παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας. Είναι για να σχεδιάσεις περιοχές και κυρίως προφανώς αστικές περιοχές, αλλά η λογική ήταν να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Εμείς εμπλέξαμε ως Ηράκλειο την Αγία Τριάδα, σε περιοχές λοιπόν που ήταν, είχε παρατηρείται μια υστέρηση, μια αναπτυξιακή υστέρηση, όπως είναι αυτή η περιοχή δική μας στο Ηράκλειο, και πήγαμε εκεί για να παρουσιάσουμε μια δουλειά η οποία γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια συντονισμένα, με μια προσέγγιση που συμμετέχουν οι πολίτες ουσιαστικά. Δεν καθόμαστε δηλαδή να σχεδιάσουμε μόνο με τεχνοκράτες μέσα στα γραφεία μας την ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς για να έχει ένα αποτέλεσμα όλος αυτός ο σχεδιασμός και όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των πολιτών. Έτσι λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια, παρά τις δυσκολίες του κορονοϊού, σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Αγία Τριάδα και το παρουσιάσαμε εκεί. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε μια ομάδα τοπικής δράσης, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, αλλά και το φιλικιακό δυναμικό του Δήμου. Το σχέδιο αυτό που παρουσιάστηκε θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Και τμήμα αυτού του σχεδίου, κυρία Βακεθιανάκη, θέλω να σας πω ότι αρχίζει να υλοποιείται σιγά-σιγά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αναβάθμιση της οδού Δελημάρκου, που είναι η οδός που τέμνει κάθετα ουσιαστικά από το βορρά μέχρι τον νότο, όλη την Αγία Τριάδα. Καθώς επίσης και όλες τις ΣΜΑΤ υποδομές και εφαρμογές που ετοιμάζονται να κάνουν στο σύνολο του Ηρακλείου συμπεριλαμβάνουν και την Αγία Τριάδα. Καθώς επίσης και η τουριστική πολιτιστική διαδρομή, μία από τις 5 τουριστικές πολιτιστικές διαδρομές, περνάει μέσα από την Αγία Τριάδα. Η Φάμπρικα Ανωγειανάκη, που είναι το κεντρικό, ουσιαστικά είναι ο πυρήνας της σκέψης και της αναζωογόνησης της Αγίας Τριάδας, με το να δημιουργήσουμε συνολικά την Αγία Τριάδα ένα πολιτιστικό hub. Με αφορμή προφανώς τη Φάμπρικα Ανωγειανάκη και την συμμετοχή του Ροσδέλη μέσα σε αυτό ένα μεσογειακό κέντρο οργάνων και μουσικής, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει. Ναι. Θέλουμε να προσελκύσουμε επιχειρηματίες, μικρούς επιχειρηματίες, όχι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για να αλλοιώσουμε το χαρακτήρα της περιοχής. Θέλουμε αυτό το πολιτιστικό απόσπασμα, θέλουμε να παραμείνει γειτονιά, θέλουμε να παραμείνει μια χρονοκάψουλα, όπως χαρακτήρισαν και οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά το κατάλαβαν και όλοι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι πραγματικά η Αγία Τριάδα. Είναι μια περιοχή που έχει αναλύοντα τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος της, και απλά θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτές τις δέσμοι δράσεων, να φτιάξουμε μια εξαιρετική περιοχή και να τη δώσουμε επιπλέον ζωή. Επίσης θα σας πω ότι συζητείται στο σχέδιο, υπάρχει δηλαδή ως πρόταση στο σχέδιο και διάφορες άλλες δράσεις, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια, να έρθουν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Εκεί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το οποίο θα φύγει του χρόνου και θα κάνουμε μια προσπάθεια, εάν συμφωνήσουν προφανώς και το Δημοτικό Συμβούλιο και αν οι ανάγκες το επιτρέψουν κτηριακές για τις εκπαίδευση, να κάνουμε κοινωνικές κατοικίες, μιας και είναι ένα ζητούμενο και έχει μπει με πολύ δυναμικό τρόπο τα τελευταία 2-3 χρόνια στο προσκήνιο του πολιτικού διαλόγου. Κοινωνικές κατοικίες. Από Ισπανία, ναι, που έρχομαι τώρα, Ήδη η κυβέρνηση βέβαια δεν είναι project που μπορεί να τα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά ο Δήμος σε μεγάλη κλίμακα, αλλά σε μια μικρή κλίμακα εμείς, μια και θα έχει διτό ρόλο και να εξυπηρετήσει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αλλά και να δώσει ζωή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως, γιατί υπάρχει ένα κτίριο του Δήμου, μέσα από μια χρηματοδότηση είτε του ΠΕΠ είτε του Ταμείου Ανάκαμψης, να ξεκινήσουμε έστω πιλωτικά κάποιες λίγες κατοικίες για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οι οποίες θα μπορούν να τις ενοικιάσουν, να τις αγοράσουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Να τις ενοικιάσουν. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες θα δομηθούν. Θα είναι με χαμηλό ενίκιο προφανώς, ώστε να δίνεται μια λύση σε ένα βασικό πρόβλημα στέγης. Γιατί έχουμε πρόβλημα στέγης, έχουμε ενοικίου, καταλαβαίνω, ξέρετε. Ναι. Ναι. Αυτό τι ορίζοντα θα μπορούσε να έχει, π.χ. αυτό το... Αυτό σας είπα, κύριε Βακεθιανάκη, είναι ένα... Δεν είναι μόνο από το Δήμο. Ένα σχέδιο δράσης, μια δέσμη ενεργειών και δράσεων που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερο. Η Δελημάρκου, να μην ξεχνάμε ότι έχει υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψη αυτή τη στιγμή, για να βάζουμε στη Δελημάρκου. Τα πρώτα έργα που σας είπα έχουν ήδη υποβληθεί. Η μελέτη της Φάμπρικας Ανωγειανάκη έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠΑ, το Περιφερειακό Ταμείο. Όσο εξ τούτου γίνονται ήδη ενέργειες για να υλοποιηθεί έστω τμήμα αυτής της προσπάθειας, αυτής της πρωτοβουλίας. Και αυτό που θέλω να σας πω, ότι η αναβάθμιση, η χωρική αναβάθμιση και η αναζωγόνηση μιας περιοχής αστικής δεν είναι αποτέλεσμα μίας μόνο προγραμματικής. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης στρατηγικής, μέσω μακροπρόθεσμης, ίσως δύο, ίσως και τριών προγραμματικών περιόδων. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα, επειδή είναι ένα θέμα, η αναβάθμιση γενικότερα αυτής της περιοχής έρχεται από το παρελθόν, κύριε Σισαμάκη. Συζητείται πολλά χρόνια αυτό το θέμα. Και πραγματικά... ότι έχουμε οριστικό ΦΕΚ από το 2019 της Αγίας Τριάδας, και μπορούν πλέον και πριν, να γίνουν δηλαδή θα μπορούσε να ήταν ένα κόσμημα. Ξέχασα να σας πω για την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου με τα πάρκα τσέπης που θα γίνουν αρκετά στην Αγία Τριάδα. Αναβαθμίζεται το αποκλειστικό δίκτυο και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το σύστημα πυρόσβεσης που ήταν μια ανάγκη άμεση για την περιοχή εκεί, και άλλα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα. Επειδή μας ακούν και άνθρωποι που μένουν εκεί στην περιοχή, μια πρώτη αλλαγή στην εικόνα, αν θέλετε, όχι έστω μικρή, εσείς πότε θα εκτιμούσατε ότι μπορούμε να δούμε και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, αλλά και εμείς που χρησιμοποιούμε την πόλη και οι επισκέπτες? Θεωρώ ότι με την αναβάθμιση της οδού Δελημάρκου που σας λέω, θα είναι μια πρώτη αλλαγή που θα δουν μπροστά τους οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, με την παράλληλη αξιοποίηση των δημόσιων χώρων σε πάρκα τσέπης, χρονικά να το προσδιορίσουμε σε 2 χρόνια από σήμερα. Σε 2 χρόνια. Να έχουμε έτσι ένα μπούσουλα δηλαδή, σωστά. Κύριε Σισαμάκη. Μάλιστα. Θα έχουμε να λέμε. Το θέμα είναι να βλέπουμε να γίνονται παρεμβάσεις. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στο σχεδιασμό, έτσι, δεν αφορά την υλοποίηση, αλλά... το να περάσει και να εγκριθεί από ένα δημοτικό συμβούλιο αποτελεί και μια δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου. Γιατί έχει και υψηλό κόστος. Για την υλοποίηση των θεμάτων. Ναι. Υπάρχει, φανταζόμαστε ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός έχει και ένα υψηλό κόστος, βέβαια. Ναι, το οποίο χρηματοδοτείται στο σύνολό του από το πρόγραμμα του URBAC που σας είπα. Ευτυχώς. Είναι σημαντικά ζητήματα και προγράμματα αυτά, καθώς ανταλλάσσουμε και σκέψεις, ιδέες, προβληματισμούς με τις άλλες πόλεις που συμμετέχουν. Καλές πρακτικές ενδεχομένως. Έχουμε βρει κοινό τόπο, έχουμε βρει συνεργασίες. Βλέπουμε ότι μας προβληματίζουν, έχουμε κοινούς προβληματισμούς και προσπαθούμε να βρούμε και κοινές λύσεις, αλλά και κοινή μεθοδολογία υλοποίησης αυτών των λύσεων. Είναι από την ευρωπαϊκή οικογένεια, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι κοινά. Οι βασικές πόλεις που συμμετέχουν είναι από χώρες όπως την Ισπανία, την Ιταλία, Βουλγαρία, είναι βαλκανικές χώρες. Μιας και λέτε, κύριε Σισαμάκη, μιας και λέτε για άλλες, έτσι, αν θέλετε, σε άλλες πόλεις των χωρών που συμμετέχουν, που είπατε ότι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκεί οι δικοί τους έχουν... Οι περιοχές που θέλουν να αναβαθμίσουν είναι παρόμοιες με την περιοχή? Είναι με παρόμοια χαρακτηριστικά. Κοινή λογική. Η βασική ιδέα, σας είπα, είναι ότι να είναι ιστορικές περιοχές και με με όχημα τον πολιτισμό και την ιστορικότητα των περιοχών να αναβαθμίσουμε το, συνολικά το τουριστικό προϊόν, αλλά όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους ίδιους τους δημότες των περιοχών που ζητάμε. Και φανταζόμαστε κινείστε όλοι πάνω στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή σωστά, λίγο σωστά, πολύ σε αυτό που μας είπατε εσείς και οι άλλοι δήμοι. Περισσότερο, ναι, είναι μέσα στις άνθρωποι είμαστε κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο και προσπαθούμε, σας λέω, διότι 2-2,5 χρόνια να δημιουργήσουμε μια συναντήληψη, μιας και τα προβλήματα σας λέω είναι κοινά, με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε δήμος και η κάθε περιοχή, προφανώς, έτσι, ναι, με τα δικά του ζητήματα. Ναι. Νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα και θα έχει ένα αποτέλεσμα και πιο αυτό. Έλεγα χθες ότι οι περισσότεροι στο σύνολο των πολιτικών όλοι μας θέλουμε να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα στα μάτια μας και στην καθημερινότητά μας. Και είναι κάτι να το δούμε. Όμως αν δεν σχεδιάσεις κάτι σωστά δεν θα έχεις και το αποτέλεσμα που πρέπει. Αν δεν έχεις λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, προϋποθέσεις, τις κοινωνικές ανάγκες, νομίζω το να κάνεις αποσπασματικά έργα δεν είναι... από αποσπασματικότητες νομίζω έχουμε δει τα αποτελέσματα, τα έχουμε γευτεί και έχουμε δει και τα αποτελέσματα, κύριε Σισαμάκη. Θέλουμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τον θέλουμε βέβαια και κάπως γρήγορα, δηλαδή μην μιλάμε για 15 χρόνια από τώρα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί σεβόμαστε και τον χρόνο σας. Καλή επιστροφή και θα μιλήσουμε και πάλι για αυτή την περιοχή, γιατί νομίζω το αξίζει. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε θερμά.